Αντιμέτωπος με τον ανακριτή αλλά και το κύμα οργής που έχει ξεσηκώσει το στιγερό έγκλημα στην Ιερά Πέτρα με θύμα τη 48χρονη Νεκταρία, θα βρεθεί αύριο ο 54χρονος σύζυγοκτόνος που πήρε εξιτήριο και παραμένει στα κρατητήρια της ασφάλειας Ιερά Πέτρας. Θα τη θυμόμαστε έτσι σαν ένα καλοσυνάτο άνθρωπο. Δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μου ότι ήταν η χωριανή μας. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει στο χωριό, ήξερα ότι είχε 4 παιδιά. Δεν ήξερα όμως την κατάσταση πώς ήταν, τόσο δύσκολη που ήταν στην οικογένειά της. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ αυτό το πράγμα. Πολύ τραγικό. Λίγο πριν την απολογία του 54χρονου σύζυγοκτόνου, ο διοικητής της ασφάλειας Ιερά Πέτρας ξεδιπλώνει μιλώντας στην Κρήτη TV καρέ-καρέ το χρονικό των δραματικών διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην παράδοσή του. Όπως εξηγεί, η παρουσία του γιού του στο σημείο και η καθοδήγηση που έλαβε από τους διαπραγματευτές ήταν το καταλυτικό στοιχείο. Ήταν στο σημείο και ο γιος, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί του είχε αδυναμία και έτσι βοήθησε και αυτός την διαπραγματευτή. Αυτό έγινε με υπόδειξη του διαπραγματευτή για να του το πει έτσι, για να ηρεμήσει και να καμφθεί. Κατακραυγή για τη 13η γυναικοκτονία που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα, αλλά και ο αποτροπιασμός για τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος κατακρεούργησε την ενδιαστάση σύζυγό του με περισσότερες από 10 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δεν έχουν κοπάσει. Η Νεκταρία ήταν ένα αθώο πλάσμα. Εδώ ανετράφηκε, εδώ τελείωσε το σχολείο, να αποδοθεί η δικαιοσύνη και ο Θεός να την απαύσει. Ο κύριος Φρονιμάκης διέψευσε για μία ακόμη φορά με κατηγορηματικό τρόπο ότι υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 54χρονου, εξηγώντας ότι η αστυνομία στέκεται σε κάθε περίπτωση στο πλευρό των θυμάτων. Πρέπει κάποιος συγκεκριμένα κάτι να έρθει να το επίσημα να το καταθέσει, να δούμε πότε έγινε, πού, σε ποια υπηρεσία, όσοι ασχολούνται με το περιστατικό, να υπάρξει ένα σεβασμός που απαιτείται για την οικογένεια και κυρίως για τα παιδιά δηλαδή. Την οικογένεια της 48χρονης Νεκταρίας αναμένεται να εκπροσωπήσει ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος κάνει λόγο για ένα κακοποιητικό καθεστώς ενδοοικογενειακής βίας που ήταν γνωστό ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.